Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας στο NSTV. Τρίτη 4 Ιουνίου σήμερα. Μια ημερομηνία η οποία πλέον έχουμε μπει στο καλοκαιράκι. Εδώ παρέα με τον Γιάννη Γιαννούλα από το matchmoney.com.gr, εφημερίδα matchmoney. Γιάννακο, δύο εβδομάδες έχουμε περίπου να τα πούμε. Δύο ή τρεις. Δύο. Ναι. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα, πάρα, τα οποία θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Mm-hmm. Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία. Ναι. Και σε 10 μέρες έχουμε και το Euro. Ακριβώς. Ξεκινάει το Euro. Οπότε εκεί θα επικεντρωθεί το ποδοσφαιρικό. Πιστεύω θα έχουμε ακόμα μία-δύο εκπομπές για να τα συνοψίσουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Θέλω όμως να ξεκινήσεις με το αγαπημένο σου. Με το αγαπημένο? Με την αγαπημένη σου στήλη που βουτάς στο παρελθόν. Βουτάς στο παρελθόν. Είναι το χρονοδούλαβο της ιστορίας που λέμε. Μπες στο χρονοδούλαβο, ακριβώς. Λοιπόν, θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω. Το 1961, σαν σήμερα 4 Ιουνίου, όπου ο Κώστας Μουρούζης σκοράρει 21 πόντους στο φιλικό αγώνα εναντίον της Λιβύης στην Τίμιδα. Ο πρώην παίκτης του Τρίτωνα θα σημειώσει 232 πόντους σε 24 αγώνες με την εθνική ομάδα μπάσκετ. Θα σε πάω μετά το 1978 που η ΑΕΚ κερδίζει τον τελικό του κυπέλλου τον ΠΑΟΚ με 2-0, κατακτά τον Double μετά από 39 χρόνια, ήτη τον πρώτο της μεταπολεμικό. Έκτοτε βέβαια έχει πάρει αρκετά τροπέα και πρωταθλήματα και κύπελλα. Πάμε στο 1988 με τη Στέφη Γκραφ υπερασπίζεται με επιτυχία τον τίτλο της στο Ρολάν Γκαρός, κερδίζοντας τη Ρωσίδα Ναταλία Σβέρεβα με 6-0 σε 32 λεπτά, χάνοντας μόνο 13 πόντους. Και λογικά για τελικό αυτό το 6-0 πρέπει να είναι κάτι άπιαστο. Και ειδικά σε τόσο χρονικό. Μπορεί και σε τελικό κιόλας. Ακριβώς. Σε τελικό δηλαδή. Εδώ βλέπεις κάτι. Μήπως η Σβέρεβα δεν είχε κατέβει. Δεν ξέρω αν είχε κάτι. Είχε στείλει και τη δίδυμη αδερφή τη, τίποτα όπω. Και πάλι όμω. 6-0. Εδώ δεν το βλέπει καλά σε αθλητέ όπω ο Τζόκοβιτ. Στου άντρε ή για παράδειγμα τι πιο πρόσφατε κοπέλε, εκτό από τη Στέφη Γκράφη, η οποία έχει τον ρεκόρ. Πάμε και στο 1991, τρία χρόνια αργότερα, που ξεκινάει στο ΣΕΦ το διεθνέ τουρνουά εθνικών ομάδων. Μεταξύ της Ιουγκοσλαβίας, Ρωσίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ελλάδας και Ιταλίας, για τον εορτασμό των 100 χρόνων της FIBA, νικήτρια θα ανακηρυχθεί η Ιταλία, ενώ δεύτερη θα τερματίσει η Ελλάδα. Το 1996 ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς υποβάλλει την παρέτησή του από τη θέση του προπονητή της ΑΕΚ, με την ΑΕΚ κατέκτησε σαν παίκτης 2 πρωταθλήματα, έχοντας σκοράρει 68 τέρματα, και σαν προπονητής 3 πρωταθλήματα, 1 Super Cup, 1 League Cup και 1 Κύπελλο Ελλάδας. Και ταραγμένη εποχή εκείνη, αν θυμάσαι, το 96. Με τον τρόπο που είχε φύγει κιόλας από την ΑΕΚ να πάει στον Ολυμπιακό. Με έναν Μπάγκεβιτς, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε κατόπιν, είχε συμφωνήσει με τον Σωκράτη Κόκαλη και τον Ολυμπιακό από τον Φεβρουάριο του 96. Θυμάμαι εκείνες τις ωραίες στιγμές στην Φιλαδέλφεια, με τα χαρτονομίσματα, με τα πανό. Ναι, φυσικά. Και για να μεγαλώσει τότε, στην πρώτη επιστροφή του Μπάγκεβιτς ως αντίπαλος της ΑΕΚ, με τη φόρμα του Ολυμπιακού, για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το μαρτύριό του τότε, αν θυμάσαι, το παιχνίδι ήταν αντιεξαρτή Κυριακή, αλλά λόγω καταρακτώδος βροχής. Σωστό. Έγινε τη Δευτέρα. Και αν δεν κάνω λάθος. Την Κυριακή, δεν έγινε την Κυριακή και διεξήχθη την Δευτέρα. Και μεγάλωσε το μαρτύριο του Μπάγκεβιτς που έζησε το ίδιο πράγμα δύο φορές. Και αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, είχαν πέσει και κάτι πυροβολισμοί στο Members Club. Νομίζω ότι αυτό το σχετικό ήταν πιο μετά. Το μετέπειτα αγώνα ήταν το 99. Ήταν το 99 στο περίφημο, αν θυμάσαι, σε παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Μπράβο, μπράβο. Ναι, με διαιτητή νομίζω το Δημητρόπουλο. Ο Δημητρόπουλος ήταν που. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Ο Δημητρόπουλος. Έχουν γίνει τόσα που. Ναι, ειδικά η μνήμη έχει αρχίσει να εξασθενήσει κάτι. Εκείνα τα ΑΕΚ Ολυμπιακός ήταν. Καλά. Ίσως. Δεν ξεχάσω το παιχνίδι που έχουν πέσει οι ασφάλειες στο γηπέδο και έχει γίνει στη Ρόδο. Είχαν πάντα, τρομερή ένταση στα παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός και. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο άλλο
ίσως τι να πω, ίσως το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην επιστροφή του Στράτου Αποστολάκη ως αντίπαλο. Και πάλι δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Και μιας που ανέφερες τώρα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα σε πάω σε ένα μπασκετικό παιχνίδι το οποίο οι πράσινοι κερδίζουν τους Ερυθρόλευκους με 90-76 στον πέμπτο τελικό των play-off το 2008. Κατακτούν το 10ο πρωτάθλημα τα τελευταία 11 χρόνια. Ο 34χρονος Φραγκίσκος Αλβέρτη συμπληρώνει 18 χρόνια με την ομάδα από το 90 μέχρι και το 2008. Φτάνει τους 21 τίτλους με τον Παναθηναϊκό, 10 πρωταθλήματα, 6 κύπελα, 4 κύπελα Ευρώπης και 1 διπυρωτικό. Και 8 χρόνια αργότερα η ομάδα πόλου ανδρών του Ολυμπιακού ήταν με 6-4 στο τελικό του LEN Champions League από την Γιούκ Ντουμπρόβνικ, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα στη φετινή σεζόν και τερματίζοντας τη δεύτερη θέση της Ευρώπης με τους Κροάτες να κατακτούν τον τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Πάμε να δούμε αν έχει κάτι ακόμα. Θα σε πάω στα πιο πρόσφατα, το 2023, δηλαδή πέρυσι, όπου ο ΣΕΓΑΣ διοργανώνει μαζί με το Δήμο Πειραιά τον πρώτο αγώνα άλματος σε μήκος στην Ελλάδα, το πρώτο Παϊρίου Street Long Jump, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Στους άντρες, ο Μίλτος Δεντόγλου είναι ο μεγάλος νικητής με 8 μέτρα και 24 εκατοστά στο τελευταίο του άλμα. Δεύτερος ο Σουηδός, Τομπίας Μοντλέρ, με το άλμα του στα 7.88, ενώ στην τρίτη θέση ήταν ο Ουσμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ με είδωση 7.84. Στις γυναίκες στην πρώτη θέση πήρε η Μιλίτσα Γκαρντάσεβιτς από τη Σερβία, η οποία προσγειώθηκε στα 6.77, σημειώνοντας μάλιστα την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Η Αλίνα Ρόταρου Κότμαν από τη Ρουμανία ήταν δεύτερη με 6.71, ενώ η Ατζελίνα Τόμιτς, από τη Σερβία, ήταν τρίτη με 6.52. Τέλος, ο Σουηδός ποδοσφαιριστής Ιμπραήμοβιτς, ο φίλος σου, ο Ζλάταν, μετά την νίκη της ομάδας του με 3-1 στο φινάλι της σεζόν επί της Ελλάς Βερόνα, μπροστά στους οπαδούς της Μίλαν στο στάδιο Σαν Σίρο, ανακοινώνει την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του στα 41 του χρόνου. Κλείνοντας μάλιστα μια καριέρα στη Σέρια της Ιταλίας όσο γυραιότερο σκόρερ του πρωταθλήματος και στα 24 χρόνια καριέρας του αγωνίστηκε σε 9 συλλόγους, μεταξύ άλλων Άγιαξ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν αλλά και άλλες ομάδες και σημείωσε 561 τέρματα. Τίποτα δεν έκανε. Νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρει κάτι από ελληνικές ομάδες έτσι να έρθει να δει αυτό το μεγάλο πρωτάθλημα τη Super League. Θα μπορούσε να έρθει στα 41 διότι. Γιατί όχι, δεν έχουν έρθει άλλοι και άλλοι σε δύο ηλικία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το τι είχαμε τις προηγούμενες ημέρες που δεν είχαμε παρουσία εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα έληξαν όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, αυτά που λέγαμε συνήθως. Η Manchester City κατέκτησε το πρόγραμμα στην Αγγλία. Η Ίντερ το είχε κλειδώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έμενε οι τελευταίες αγωνιστικές εκεί όπου και πάλι δεν άλλαξε κάτι. Στην Γερμανία ήταν η Leverkusen, στην Ισπανία η Real. Η Real, η οποία νίξε την Girona εκεί στην τελική ευθεία 5-6 τελευταίες αγωνιστικές. Και φυσικά η Real πήρε το Champions League στο τελικό που έγινε το Σάββατο, στο Wembley, 2-0 την Borussia Dortmund, σε μια θα λέγαμε επανάληψη των όσων βλέπουμε από τη Real τα τελευταία 40 χρόνια. Δηλαδή είναι ο τελευταίος χαμένος τελικός ήταν το 1983. Έκτοτε έχει πάρει, σε όποιο τελικό έχει βρεθεί παρούσα, έχει πάρει και τον τρόπο. Είτε πρόκειται για το Champions League, είτε πρόκειται για το Super Cup, το ευρωπαϊκό, είτε για το διπυρωτικό. Πρώτα απ' όλα, αυτή η ομάδα έχει 15 κερδισμένους τελικούς σε 18, 15 νίκες σε τελικούς σε 18 μάτς. Πρώτα απ' όλα, αυτή η ομάδα πραγματικά δεν έχει αντίπαλο. Γιατί είτε παίζει με ομάδες από την χώρα της. Δηλαδή είναι την Ατλέτικο. Δεν έχει αντίπαλο. Θα το έλεγα αλλιώς. Είναι η ομάδα που ξέρει να κερδίζει. Είναι η ομάδα που ξέρει να κερδίζει. Δηλαδή, και πηγαίνοντας και στην τελευταία δεκαετία της, τα 6 τρόπαια που έχει πάρει η Real, δηλαδή το 13, το 14, το 16, το 18, το 19, το 20, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, έχει πάρει 6 τρόπαια στα τελευταία 11 χρόνια. Δεν μπορείς να θυμηθείς μία χρονιά που να πεις ότι
δεν άξιζε να το πάρει. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι σε ξετρέλανε η Ρεάλ με το ποδόσφαιρό τη. Ήταν ουσιώδες. Ναι, είναι αυτό. Είναι το ουσιώδες. Αν θυμάσαι και στο τελικό το 22 με τη Λίβερπουλ, η Λίβερπουλ είχε κάνει εκπληκτική εμφάνιση στο τελικό. Είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και η Ρεάλ βρέθηκε μία φορά στην αντίπαλη περιοχή, έβαλε τον γκολ και πήρε την νίκη. Δεν μπορεί να θυμηθεί. Γενικά υπάρχουν παιχνίδια. Υπάρχουν άλλες ομάδες που κατέξαν του Champions League που σου μείνανε, πόσο έχουν μείνει στη μνήμη. Για παράδειγμα η Μπαρσελόνα του MSN. Το 9, ναι, το 9, το 11 και το 15. Η Μίλαν παλιότερα το 89 το, και με το την Ολλανδική τριπλέτα. Με την Ολλανδική τριπλέτα. Σου έχουν μείνει ομάδες που λες ότι... Ακόμα και η Ίντερ, ναι, με τον Μιλίτο. Η ίδια η Ρεάλ, αλλά της πενταετίας από το 98 στο 2002. Που είχε Μιγιάτοβιτς, που είχε Ραούλ, που είχε Ζιντάν, που είχε... Τα πάντα. Και είχε θέληξη με το ποδόσφαιρο της. Τώρα η τρέχουσα Ρεάλ δεν μπορείς να πεις ότι σε ελκύει με το ποδόσφαιρό της. Αν θυμάσαι και στο πρώτο ημίχρονο στο τελικό τώρα προχθές, η Ντόρτμουντ ήταν σκάλισαν όντερ, έχασε πολύ σημαντικές. Αυτό ήθελα τώρα να... Έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε. Είναι να έχεις τη φανέλα, να έχεις το know-how και να ξέρεις ότι κάποια στιγμή εφόσον είσαι μεγαλύτερο μέγεθος από τον αντίπαλο και ο αντίπαλος δεν σε σκοτώνει, δεν σε κερδίζει, δεν παίρνει μπροστά στο σκορ, ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα θα λυγίσει από το βάρος αυτής της σύγκρισης και θα, σαν όριμο φρούτο η Ρεάλ θα πάρει τη νίκη. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ. Ότι βλέπεις ξαφνικά μια Ρεάλ η οποία ο αντίπαλός σου έχει εγκλωβίσει, θα λέγαμε, μέσα στην περιοχή, με συχνές επισκέψεις, με χαμένες ευκαιρίες του Phil Creek, με τους άλλους παίκτες, με τον Αντεγέμι να σου κάνει συνεχώς γεμίσματα από αριστερή πτέρυγα και από δεξιά να βγαίνει ο Ρίαρσον. Το πρώτο ημίχρονο ήταν, θα μπορούσε να είναι μπροστά και με 2-0, όχι 1-0. Εύκολα. Εκεί φάνηκε όμως. Όταν δεν σκοτώνει στο θηρίο και ισχύει σε όλα τα αθλήματα, ισχύει στο ποδόσφαιρο, ισχύει στο μπάσκετ, ισχύει στο μπόλι, δεν ξέρω τι, ισχύει στο τένις. Όταν λέγαμε επί χρόνια, θυμάσαι, ο Τσιτσιπάς φτάνει στους τελικούς ή φτάνει στους ημιτελικούς και δεν μπορεί να σκοτώσει είτε τον Τζόκοβιτς, είτε τον Αλκαράθ, είτε τον Αδάλ, να σκοτώσει τα θηρία, λέμε. Α, εντάξει. Γιατί και ο Αλκαράθ είναι το ανεπιθόνο. Και σήμερα παίζουν. Είναι για τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Είναι Τσιτσιπάς Αλκαράθ στις 9 και 4. Και να πούμε κιόλας με την ευκαιρία ότι έχει περάσει στον επόμενο γύρο στο διπλό ανδρών τα αδέρφια της Τσιτσιπά. Ναι, οπότε, αλλά... Πάντως, αυτό που έλεγες... Να ζωρίσει λίγο τον Αλκαράθ, το παιδί θαύμα του τένις, τον Ισπανό. Την προηγούμενη φορά που τέθηκαν αντιμέτωποι, ο Αλκαράθ επικράτησε πολύ εύκολα και το είπε και ο ίδιος που Τσιτσιπάς δηλώσει του ότι θέλω αυτή τη φορά να τον δυσκολέψω περισσότερο και να δείξω ότι μπορώ. Πάντως, εγώ θα σταθώ σε αυτό που έλεγε νωρίτερα για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει ένα χαρακτήρα, έναν τρόπο παιχνιδιού, πολύ απλοϊκό. Δηλαδή, μάλλον το φαίνεται ότι είναι απλοϊκό. Δεν είναι. Έβλεπες, δηλαδή, τους παίκτες της να είναι ψύχρεμοι σε κάθε φάση. Όταν το έχει ξανακάνει και σκέψου τώρα ότι η Ρεάλ είχε Νάτσο Ροντρίγκερ, Ντάνι Καρβαχάλ που έβαλε και το πρώτο γκολ με την κεφαλιά. Θα σου πω μετά για τον Καρβαχάλ. Τόνι Κρός και Λούκα Μόντριτς, οι οποίοι έχουν πάρει 6. Είναι εκτός του Γερμανού, ο οποίος είχε πάρει 1 με την Μπάγερν και ήταν στα επόμενα 5 της Ρεάλ. Οι άλλοι 3 παίκτες έχουν πάρει και τα 6 τρόπαια. Και φυσικά Τίμπο Κουρτουά. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κατέβασε τα ρολά. Και έκανε και ντεμπούτο στο φετινό ντεμπούτο του Champions League στο τελικό. Ναι, γιατί ήταν μακριά λόγω τραυματισμού. Και έπαιζε ο Λούνιν. Έπαιζε ο Ουκρανός ο Λούνιν που τράβηξε το κάρο σε όλη τη σεζόν. Γιατί... Και υπήρχε και μια πικρία. Γιατί σου λέει: έχω βγάλει όλη τη σεζόν. Και αφρικά με πετάτε έξω για να παίξει ο πιο έμπειρος. Αλλά όταν οι επιλογές του Αντσελότη πάντα δικαιώνονται, τι να του πεις. Εντάξει, έχω κάτσει και το έχω δει με ένα φίλο. Υπάρχει και μπασκετικό ανάλογο, θα το αναλύσουμε και μετά. Καταλαβαίνεις θέλω να πω. Παρακολουθούμε λοιπόν το τελικό το βράδυ του Σαββάτου σε εξωτερικό χώρο και γυρνάω και του λέω, κοίτα να δεις που δεν θα το πετύχει τον γκολ κανένας από τους πρωτοκλασσάτους και θα έρθει από καμία φάση. Συμβαίνει. Εκεί πέρα που δεν το περιμένεις από τύπους, σαν τον Καρβαχάλ, σαν τον Νάτσο κτλ. Στους τελικούς συμβαίνει
ένα κρίσιμο γκολ να το σημειώσει ο εντός εισαγωγικών ο άγραφος παίχτης. Έτσι, το είδαμε πρόσφατα και στο τελικό κυπέλλου Ελλάδος με τον γκολ του Βαγιανίδη. Εντάξει, αυτό ναι. Όχι, δεν το. Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες. Το λέω ότι συνήθως στους τελικούς. Ναι, γιατί και οι προπονητές έχουν διαβάσει καλύτερα τον αντίπαλο και σου λέει θα ρίξω περισσότερο το βάρος τώρα στα βαριά χαρτιά όπως είναι για παράδειγμα η επιθετική της κάθε ομάδας. Άλλο πρόσφατο παράδειγμα ο Χάλαντ. Έχει πετύχει εκατοντάδες γκολ με τη Manchester City και με την Dortmund νωρίτερα. Αλλά σε τελικούς έχει 0 γκολ σε 7 τελικούς που έχει συμμετοχή. Ακριβώς. Είτε στο Champions League. Αυτό βέβαια δεν αγνοεί το γεγονός ότι δεν είναι παιχταράς. Ναι, αλλά έχει 0 στα 7. Δεν έχει βάλει γκολ σε τελικό. Και τελευταίο παράδειγμα με την United. Ακριβώς. Στο τελικό του Πελαγκλίας. Στη νίκη 2-1 της United. Δεν έχει σκοράρει. Πάντως και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά την κίνηση του φίλου με το που του λέω έχει γούστα να βάλει κανένα γκολ ο Καρβαχάλ από πέρα που δεν το περιμένουμε. Με το που γίνει τη φάση σκοράει ο Καρβαχάλ για να μην κοιτάει. Μα βλέπει το χέρι, ξέρει. Δεν έπαιξα το σπίτι μου. Έλατε. Και γενικά είδαμε μια Real η οποία πήγε διαβασμένη. Θα μου πει το ίδιο δεν έκανε και η Dortmund. Το ίδιο. Αλλά όταν έχει το know-how, αυτό που ανέφερε στην αρχή, είναι διαφορετικά ρε παιδί μου. Είναι 15. Ακριβώς. Θα μου πει τι θα άλλαζε. Εντάξει, θα γινόταν 14-2. Ναι. Okay. Και πάλι όμως, βγάζω το καπέλο στην Dortmund, η οποία έφτασε εκεί πέρα. Mm-hmm. Μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή. Το κοντάρι τη είναι... είχε μείνει πίσω, είχε μείνει στην πέμπτη θέση. Ακριβώς. Mm-hmm. Πάντα ιστορικά είναι η δεύτερη-τρίτη δύναμη της Γερμανίας. Mm-hmm. Είναι πάντα το alter ego της Bayern. Από εκεί πέρα όμως αυτό που... Να πούμε... Πάρε το φυτόριό της να της παίρνει τους καλύτερους παίκτες η Bayern. Να πούμε με την ευκαιρία ότι ήταν και η τελευταία χρονιά με τον τρόπο που είχαμε μάθει τα τελευταία 15-20 χρόνια φάση ομίλων κτλ. Ναι, τα είχαμε αναλύσει και σε άλλη εποχή ότι... Τώρα αλλάζει πλέον. Αλλάζει το... Θα έχει πολύ πιο δύσκολο έργο. Η κάθε ομάδα για να φτάσει, γιατί θα είναι πραγματικά. Και πρέπει να το δούμε και στην πράξη κιόλας, γιατί όταν σου λέει ότι χωρίζονται οι ομάδες σε 4 γκρουπ των 9, δηλαδή 4-9-36 ομάδες, αλλά η βαθμολογία θα είναι ενιαία, πρέπει να το δούμε λίγο και στην πράξη. Ακριβώς. Πρέπει να το δούμε λίγο και στην πράξη πώς θα είναι το. Κοίτα, σίγουρα θα δούμε πιο. Τεχνίδια χωρίς σκοπιμότητα. Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Γιατί, δεν... γιατί εκεί πέρα που βλέπαμε στη φάση των ομίλων τις τελευταίες αγωνιστικές, κάποιες ομάδες οι οποίες θέλανε να πάρουν την τρίτη θέση για να πάνε αντίστοιχα στο Europa League ή αντίστοιχα από το Europa στο Conference, τώρα αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ναι. Είσαι όπου... Οπότε σου λέει πρέπει να οφείλεις να είσαι καλός και στα 9 παιχνίδια. Από εκεί πέρα. Στα 8. Ακριβώς, στα 8. 8 και 6 στο conference θα είναι λιγότερα. Είναι 6. Από εκεί πέρα, αν είσαι καλός, προχωράς. Αν δεν προχωράς, γυρνάς σπίτι σου, στην πατρίδα σου και ούτω καθεξής. Ακριβώς. Και είδαμε και στο conference league την επιτυχία του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Την κατάκτηση του Ευρωπαίου στην παράταση στο τελικό της ΟΠΑΠ Αρένα με τη Φιωρεντίνα. Κάτι που δεν έχει πετύχει πάλι η ελληνική ομάδα. Να κατακτήσει ένα τρόπαιο της UEFA και με την επιτυχία του αυτή ο Ολυμπιακός θα έχει συμμετοχή απευθείας στο League Stage του Europa League του χρόνου και ξεκινάει γενικά από προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, 26 Σεπτεμβρίου και φυσικά η επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού έχει και ένα ακόμα όφελος, δίνει στην Ελλάδα μια επιπλέον θέση για τα ευρωπαϊκά κύπελλα τη σεζόν 25-26. Βέβαια πολλά ήταν τα φέλη, δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν ναι, σίγουρα. Και τα οικονομικά του Ολυμπιακού που πήγαμε στα ύψη. Τα προσωπικά οικονομικά ωφέλη του Ολυμπιακού προφανώς, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα υπάρχει δεύτερη ομάδα στο Champions League, στα αποκριματικά του Champions League για το 25-26, μία στο Europa και δύο στο Conference. Βέβαια από την άλλη. Δηλαδή, πρακτικά για να το καταλάβουμε, θα βγει και ο πέμπτος. Θα βγει και ο πέμπτος προαθλήματος. Καλά, κάτσε να πούμε πρώτα. Στην Ευρώπη του χρόνου. Εγώ περιμένω. Το 25-26 δηλαδή. Εγώ περιμένω
από τη νέα σεζόν να γίνει πράξη αυτό που ζήτησε μέσω πλήσα φω ο Αχιλιάς Μπέος. Δηλαδή να μην υπάρχουν. Να χωριστούν τα play-off στο 1-4. Ακριβώς, ναι. Και από εκεί κάτω να παίζουν για τα play-out, ναι. Και το καθεξής. Γιατί ειλικρινά αυτό το σύστημα. Ίσως το 1-4, 5-8, μετά θα είναι το 5-8, ουσιαστικά θα είναι μια μορφή του συστήματος που βλέπουμε στο Βέλγιο. Ακριβώς. Που με μοναδικό κίνητρο το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ή στην Ολλανδία, που με μοναδικό κίνητρο ακριβώς τη μία θέση για το. Και εκεί για παράδειγμα τώρα θα ήταν πολύ πιο. Ίσως να είναι ανταγωνιστικό ακόμα περισσότερο για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο να μονομαχήσει ο Όφη Λαμία, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Άρης ή, δεν ξέρω, ή, ο Πασεραϊκός, δεν ξέρω ποια ομάδα θα μπορέσει, ή ο Ατρόμητος να μπορέσουν να διακριθούν στην επόμενη σεζόν. Ακριβώς, γιατί και να τη με την μορφή του τον, μέχρι τώρα play-off, οι ομάδες κάτω από το 4 δεν είχαν κάποιο όφελος. Ναι, γιατί και ίσα που ήταν οι ρυθμιστές πολλές φορές. Ναι, και όσους έκοψαν, και σε όσους έκοψαν βαθμούς από τους 4 πρώτους, ουσιαστικά τους καταδικάσαν. Ναι. Χωρίς ότι υπήρχαν και τα. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε τους βαθμούς που έκοψε ο Άρης από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στα play-off. Η Λαμία και από τον ΠΑΟΚ. Ναι, στην αρχή του, ναι, άσχετα ο ΠΑΟΚ βέβαια πήρε τα 4 ντέρμπι στη σειρά και κατέκτησε τον τίτλο. Ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα έχει χάσει βαθμούς και από τη Λαμία. Ήταν απώλειες που μπορεί να κοστίσουν. Υπήρχε όμως και τον παρασκήνιο. Αυτό που ήθελε να λέει ότι σίγουρα η Λαμία ή ο Άρης είναι δορυφόροι κάποιων ομάδων. Όποτε θέλουν παίζουν υπέρ των αντιπάλων μόνο και μόνο για να δείξουν το καλό πρόσωπο στα παιδικά τους. Απλά όταν δύο ομάδες δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο μέσω του προαθλήματος, μέσω των play-off, μιας και μιλάμε για τα play-off, είναι λογικό και η δική τους, πώς να πω, η δική τους αυτοσυγκέντρωση, η δική τους διάθεση να είναι πιο πεσμένη, έτσι, να μην είναι στα κόκκινα. Ωραία, σίγουρα. Και όταν ακούσε τώρα τον Άρη, για παράδειγμα. Κοίτας, για παράδειγμα, ο Άρης. Να λέει ότι από την αρχή το play-off ότι στόχος μου είναι ο τελικός κυπέλλου. Ναι. Και μην κοιτάς τώρα που ο Άρης, για παράδειγμα, επειδή έκατσε η συγκυρία της τελευταίας αγωνιστικής να υποδέχεται στο Βικελίδη, στον ΠΑΟ, τον μισητό ΠΑΟ, τον άσπονδο εχθρό του ΠΑΟ, και μπήκε μέσα και το ψυχολογικό κίνητρο να μην κατακτήσει το πρωτάθλημα ο μεγάλος μου αντίπαλος μέσα στο γήπεδό μου, ο Άρης τα έδωσε όλα για να αποφύγει αυτή την ήττα. Καλά, δεν υπάρχει ομάδα τώρα που θα καθόταν να χάσει. Ναι, αλλά άμα ήταν τελευταία αγωνιστική, το Λαμία ΠΑΟΚ. Εκεί δεν ξέρω. Να σου πω, και ο ΠΑΟΚ με νίκη να κατακτούσε τον τίτλο. Ή το, τι να σου πω, ακόμα και το. Και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και το. Με την ΑΕΚ βέβαια να μην έχει όφελο βαθμολογικό για να. Ναι, γιατί αν θυμηθώ και πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός έκοψε το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Ναι, ενώ ο Άρης θυμάσαι ότι. Και στο ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα έχασε την τρομερή ευκαιρία με τον Ασαριφάρντ από το μισό μέτρο για να ισοφαρίσει. Ακριβώς. Με το σκορ τότε στο 1-2 και όλα πεζόντουσαν. Ναι. Και για τον Άρη αυτό μετέπειτα του απέβηκε μοιραίο. Γιατί έδωσε τα πάντα στον αγώνα με τον ΠΑΟ. Εννοείς ότι άδειασε ψυχολογικά μετά και σωματικά ενώ του τελικού. Και σωματικά. Γιατί στο τελικό του κυπέλλου ο Άρης ήταν κακός. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο. Είχε απλά μια ευκαιρία αποστατική φάση. Αυτό. Ήταν κακός. Θα μπορούσε να ρισκάρει πολύ περισσότερα πράγματα απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ήταν και προβληματικά ψυχολογικά από την απώλεια του τίτλου. Και για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το 2-2 με τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι που ήλεγε, που ήταν μπροστά από το 60 με 2-0 και υπέστη την επιστροφή του Ολυμπιακού, σύν τα όσα είχαν συμβεί με την απομάκρυνση του Τερίν, με την καταφυγή σε υπηρεσιακό προπονητή στον Χριστοκόντι. Ο Παναθηναϊκός ήταν μπερδεμένος, ήταν προβληματικός. Γενικά ήταν μπερδεμένο, ναι. Το πράγμα τελευταίες. Και ο Άρης δεν το εκμεταλλεύτηκε. Αυτό θέλω να πω. Και ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά το είπες και εσύ πριν, το προετοίμαζε 3 μήνες. Ακριβώς. Η προετοιμασία ήταν για αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης έπρεπε να αποδειχθεί πολύ περισσότερο ψυχολογικά έτοιμος. Εγώ θεωρώ πάντως ότι η έπαρξη που έχουν κάποιες ομάδες
ότι εντάξει μωρέ τώρα και να χάσουμε τα play-off και τι πάμε για τον τελικό. Όταν έχεις λοιπόν τέτοια έπαρση και λες ότι είμαι 99% σίγουρος ότι θα τα καταφέρω στον τελικό. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν νομίζω ότι στον Άρη είπε κάποιος ότι θα τα καταφέρουμε στο τελικό, θα πάρουμε το κύπελλο σίγουρα. Κι όμως υπήρχε ειδικά, κόσμος, ειδικά από τη πρωτεύουσα. Συγγνώμη, ειδικά όταν ο Άρης προέρχεται από 54 χρόνια χαμένων τελικών στο κύπελλο Ελλάδος. Μα αυτό ήταν το κίνητρο τους. Ναι, το κίνητρο τους, ναι, για να κερδίσουν, όχι ότι έβγαζαν σιγουριά ότι θα το πάρουν. Υπήρχε σιγουριά στη πρωτεύουσα, ναι, από κάποιους οι οποίοι έλεγαν ότι είναι ευκαιρία τώρα αυτό, να παίξουμε με αυτόν τον μπερδεμένο Παναθηναϊκό. Ναι, σε αυτό διαφωνώ, αλλά εντάξει, είναι η άποψη. Και ήταν η καλύτερη του στιγμή, γιατί ναι, ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως δεν θα βρεθεί ξανά στην ίδια κατάσταση. Ίσως. Να προέρχεται από απώλεια πρωταθλήματος, αλλαγές προπονητών, παίκτες να παραγωνίζονται κτλ. Και προβληματικό κλίμα. Και προβληματικό κλίμα. Ακριβώς, γιατί ο Παναθηναϊκός κακά τα ψέματα ήταν με το μαχαίρι στο λαιμό. Όταν σου λέει ότι πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε το κύπελο για να βγούμε Ευρώπη. Και ειδικά όταν έχει σπαταλήσει μέσω πρωταθλήματος διαδικτυακές ευκαιρίες για να εξασφαλίσει την Ευρώπη. Όπως πρέπει από την άλλη πλευρά να βάλουμε κάτω αυτό που έχουμε πει σε παλιότερες εκπομπές και έχει να κάνει με το Conference League. Έτυχε να είναι η χρονιά του Ολυμπιακού. Είναι η χρονιά του Ολυμπιακού και θυμάστε. Μπορεί να ήταν και η χρονιά του ΠΑΟΚ στην πρώτη διοργάνωση. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ και φέτος πήγε πάρα πολύ καλά στο Conference League. Το γεγονός ότι έχει φτάσει σε τρεις διοργανώσεις μέχρι την οκτάδα. Ναι. Λέει πολλά. Δύο φορές στις τρεις διοργανώσεις του Conference League που έχουν διεξαχθεί. Τις δύο, ο ΠΑΟΚ είναι στις 8. Την πρώτη που είχε αποκλειστεί από την Μπαρσέλη και φέτος από την Club Brugge. Και θυμάσαι που το λέγαμε και σε άλλες εκπομπές ότι είναι τρομακτική ευκαιρία των ελληνικών ομάδων να διακριθούν. Σωστό. Γιατί δεν έχουν και πολλές. Αυτό λέγαμε. Πότε βλέπεις ότι μπορεί να δοθεί πάλι ευκαιρία σε δυνατότητα σε ελληνική ομάδα να φτάσει. Και δεν ξέρω πώς θα φέρνει έτσι η κατάσταση, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός τώρα τυχαίνει σε μια συγκυρία η οποία να είναι η τελευταία με τον τρόπο που γινόταν η διοργάνωση. Εντάξει, στην ουσία δεν αλλάζουν πολλά στα κύπελλα Ευρώπης ως προς τι, ότι ειδικά στο Conference League που είναι θεωρητικά, όχι θεωρητικά και πρακτικά είναι πιο εύκολη διάκριση από ό,τι στο Europa ή στο Champions League προφανώς. Το θέμα είναι στο Conference League είναι πάλι να τρυπώσεις. Όπως έλεγε ο Κώστας Μπουτσάς, να τρυπώσει τα νοκάουτ. Έτσι και τρούπωσες. Να τρυπώσει τα νοκάουτ παιχνίδια. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα να έχει. Έχει και τον παράγοντα τύχη. Να έχει λίγο ικανότητα, να έχει και λίγο τύχη στις διασταυρώσεις κλπ. Εντάξει. Και ο Ολυμπιακός φέτος την έχτισε την τύχη. Μπορεί να αντιμετώπισε προβλήματα, να μην είχε μάλλον πολλά προβλήματα με τη Φερεντσβάρος. Τη Φερεντσβάρος την απέκτησε εύκολα. Μετά να έκανε την μεγάλη ανατροπή με τη Μακάμπη. Το οποίο αιωρήθηκε ένα ερωτηματικό από πολλούς. Έκανε την ανατροπή με τη Μακάμπη, με το 6-1 στη ρεβάνς του Βελιγραδίου, αλλά μετά στα προημιτελικά. Απέκτησε τη Φενέρμπαχτσε, ομάδα 99 βαθμών στο τουρκικό πρωτάθλημα, την οποία Φενέρμπαχτσε ανέλαβε ο Ζωσέ Μουρίνιο από χθες. Τα επόμενα τρία χρόνια. Ναι. Και στα ημιτελικά απέκλεισε την τέταρτη ομάδα της Premier League, την Αστον Βίλλα. Κάτσε. Το γεγονός ότι τόσο η Φενέρμπαχτσε, η οποία δεν έχει επαφή ευρωπαϊκών διοργανώσεων, και η Αστον Βίλλα είναι αυτό που πλήρωσε αυτό που έλεγαν νωρίτερα, την έπαρση, ότι εμάς μας ενδιαφέρει το Champions League. Δεν μας ενδιαφέρει το κυπελάκι. Πας λοιπόν στο άλλο άκρο. Χρήστο, εκεί λοιπόν κινήθηκε ο Ολυμπιακός έξυπνα και λέει. Όταν μια ομάδα φτάνει στους ημιτελικούς του ενός ευρωπαϊκού κυπέλλου, δεν μπορεί να διαφορήσει. Η Άστον Βίλλα όμως θα διαφόρησε. Δεν νομίζω. Ήταν και η ικανότητα του Ολυμπιακού να την κάνει. Δεν νομίζω. Δηλαδή αυτό ξεπερνά την ποδοσφαιρική λογική. Και την Άστον Βίλλα, να πω ότι την πέτυχε σε ένα ντεφορμάρισμα, να πω ναι. Γιατί η Άστον Βίλλα, αν θυμάσαι τις τελευταίες αγωνιστικές. Έφαγε και 5 από την Κρυσταλ Πάλας, είχε μεγάλες ήττες.
Να πέτυχε το δεφορμάρι μάτι και να ήταν και αυτή μια συγκυρία. Αλλά κανείς δεν μπορεί να το. Πώς να σου πω, κανείς δεν μπορεί να πει ότι ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός γιατί. Ναι, αλλά. Έβαλε 6 γκολ σε ένα στο Βίλα. 4 και 2 στη Ρεβάνς 6. Ρε, μαζί σου. Από την άλλη όμως και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Άστον Βίλα λέγανε ότι δεν μας ενδιαφέρει ο θεσμός αυτός. Δηλαδή όταν ακούς τον Έμερι που έχει κατακτήσει 4 Europa League να σου λέει ότι εντάξει δεν έγινε τίποτα και να αποκλεισούμε, λες κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή. Αυτό να μου πεις ότι είναι η γενικότερη φιλοσοφία των αγγλικών ομάδων, να πω ναι. Αλλά βέβαια και μάσο το περσινό Conference League το έχει πάρει West Ham. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι το κάνουν όλες οι αγγλικές ομάδες. Εντάξει, στη γενική τους θεώρηση ναι, είναι. Η τότε να για παράδειγμα είναι μία από αυτές από την Αστοβίλα που πουλάνε παιχνίδια απλά, και σου λέει δεν μας ενδιαφέρει. Απλά διαφωνώ προς τι, ότι, ότι μία αγγλική ομάδα ή μια οποιαδήποτε ομάδα από προηγούμενο πρωτάθλημα μπορεί να διαφορήσει σε ένα προηγούμενο γύρο. Όταν είναι στους 16, όταν είναι στους 32, όταν είναι στον όμιλο, δηλαδή όπως η Μπράιτον για παράδειγμα που έφτασε στους 32 του Europa League. Αλλά εφόσον φτάσει σε προχωρημένο γύρο, δεν μπορεί να πεις ότι θα διαφορήσω. Δηλαδή έφτασε στα ημιτελικά, τι πέρασα τους προηγούμενους γύρους και τώρα διαφορώ. Εκεί είναι η διαφωνία. Ναι, γιατί ήταν κοντά και τα παιχνίδια όμως για την τετράδα του Champions League στο πρωτάθλημα. Εκεί είναι η διαφωνία. Τέλος πάντων. Διαφορετική θεώρηση. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι τελείωσαν αυτές τις διοργανώσεις. Πάμε σε νέες πλέον. Προσθέτοντας και την κατάκτηση του Europa League από την Αταλάντα στο τελικό. Ακριβώς, μια ομάδα η οποία πραγματικά νίκησε την ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν που ακούγεται το όνομα Leverkusen. Η οποία έκανε μία ήττα σε 54 παιχνίδια. Αυτή στο τελικό του Europa League. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε για τα άλλα θέματα της εκπομπής, γιατί έχουμε να πούμε για μεταγραφές, έχουμε να πούμε για μπάσκετ. Για μπάσκετ, ναι, γίνεται χαμός. Είναι η εποχή που αρέσει σε όλους τους φιλάθλους. We'll be right back.
Λοιπόν, επανήλθαμε και πάλι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λέγαμε για τα ποδοσφαιρικά και σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Είπαμε για τον Ζωσέ Μουρίνιο, νέος προπονητής Φενέρμπαχτσε για τα επόμενα 3 χρόνια. Σημαντική μεταγραφή όμως, ουσιαστικά η πυροδότηση της βόμβας ήταν αυτή του Κιλιάν Εμπαπέ. Εντάξει, το ξέραμε. Το ξέραμε, απλά ευσημοποιήθηκε πλέον. Θα πάρει 15 εκατομμύρια το χρόνο για τα επόμενα 5 που θα βρίσκεται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Και θα πάρει και υψηλό πριν μεταγραφή. Κάτι που έπαιρνε κάθε χρόνο από τον Μακρόν και από τον Γκελαϊφή, αλλά τώρα πλέον από τη στιγμή που του έκλεισε την πόρτα. Θα το πάρει από τον Φλωρεντίνο Πέρε. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στη Γαλλία όσον αφορά το γαλλικό πρωτάθλημα. Καθώς πλέον μετά την αποχώρηση του Κιλιάν Μπαπέ δεν υπάρχουν πολλοί διάτοτες αστέρες να συνεχίσουν στο γαλλικό πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά και με τα τηλεοπτικά να έχουν μεγάλη πτώση. Και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο κακά τα ψέματα χρηματοδοτεί με το 66% των παραγωγών όλες τις ομάδες της League One. Φυσικά. Η αποχώρηση του Εμπαπέ θα έχει. Μπορεί να δούμε να είναι η σάξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα και στη δημοτικότητα και στην οικονομική βιωσιμότητα του. Να προτείνουμε. Τη League One που λένε οι Βίλιου Σουηδάνοι. Πώς το League One. Δεν το φάω που έλεγε η Ρένια Λουιζίδου. Και λέγαμε λοιπόν ότι έχουν αρχίσει πλέον και οι μεταγραφές στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ εχθές έθεσε σε κυκλοφορία τα διαρκεία στη νέα σεζόν, χωρίς να αλλάξει κάτι στην τιμή που είχαν πέρυσι. Συνεχίζει κανονικά. Απλά θα έχει μια προτεραιότητα ο νυν κάτοχος και για τα απλά εισιτήρια των προβληματικών του Conference League. Η ΑΕΚ πρέπει να περάσει 3 γύρους. Σωστό. Όπως επίσης και οι υπόλοιπες ομάδες. Λίγο πολύ το ίδιο, πλην του Ολυμπιακού. Πλην του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι απευθείας στο League Stage με το προνόμιο που του δίνει η κατάκτηση του Conference League. 18 Ιουνίου θα γίνει κλήρωση για τα προκληματικά των τριών εκ των 4 ελληνικών ομάδων. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Και εκεί θα είναι η διαγωνία το όλο. Σωστό. Να πούμε ότι ο Πανετολικός είπε ότι το βασικό στάδιο προετοιμασίας θα γίνει στο Καρπενήσι από 7 μέχρι 19 Ιουλίου και θα δώσει και 6 φιλικές αναμετρήσεις με τον Γιάννη Πετράκη στον πάγκο να συνεχίζει για δεύτερη συνεχή σεζόν. Στον Άρη φαίνεται ότι υπάρχει μια πίκρα μετά την απώλεια του τελικού και τα όσα συνέβησαν μετά με τη Στεφανή Φραπάρ, την Γαλλίδα ρέφερη. Ήδη υπήρχε χθες η διαρκής Ένωση Αντιμετώπισης Βίας, η ΔΕΑΒ, να τιμωρεί με 20.000 ευρώ παίκτη του Άρη αλλά και παράγοντα για ό,τι συνέβη μετά τη λήξη του τελικού. Ο Ρουμπ είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία αποτελούν παρελθόν πλέον από τους κίτρινους και θα δούμε και άλλους στην πορεία. Ένας εξ αυτών ενδέχεται να είναι και ο Μωρόν. Μωρόν ο οποίος. Πρωτοσκόρερ του Super League φέτος. Πρωτοσκόρερ και πρώτος Ισπανός πρωτοσκόρερ σε όλη την Ευρώπη. Σε εκτός Ισπανίας πρωταθλήματα ή γενικά. Ακριβώς. Και η ομάδα που ενδιαφέρθηκε μάλιστα για τον Λόρεν Μωρόν είναι η Κάντιθ, η οποία έπεσε στην Σεκούντα Διβιζιόν και θέλει να τον αποκτήσει, ωστόσο αυτός έχει άλλα δεδομένα. Λέει ότι από τη στιγμή που έστω και σε ένα μη ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως είναι το ελληνικό να καταλάβω την πρώτη θέση των σκόρων, νομίζω ότι μου ανοίγει το δρόμο σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Καλύτερο πρωτάθλημα ή επιστροφή στην Ισπανία σε καλύτερη ομάδα. Ναι, αν όχι καλύτερο πρωτάθλημα, καλύτερο συμβόλαιο. Σαφώς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν όχι ο Μωρόν, αν ήμουν ο μάνατζερ του Μωρόν, θα τον έσπρωνα προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, δηλαδή, γιατί είναι και σε μια ηλικία τέτοια. Είναι γύρω στα 30, νομίζω είναι 30 ο Μωρόν. Νομίζω 30-31, κάπου εκεί. Ναι. Και από το να πας, από το να επιστρέψεις. Εκτός κι άμα ο παίχτης θέλει να επιστρέψει στη χώρα του για οικογενειακούς ή για προσωπικούς λόγους, να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αλλά αν ήμουν ο μάνατζερ του Μωρόν, θα τον έσπρωνα προς την κατεύθυνση ότι έβαλες 20 γκολ στην Ελλάδα, μείνε στην Ελλάδα. Δεν θες να είσαι στον Άρη. Θα κοιτάξουμε κάποια άλλη ομάδα, να προσφέρει τα. Ψάξε μια καλύτερη ομάδα που θα παίξει στην Ευρώπη. Και ώστε να ανέβουν και οι μετοχές σου περισσότερο. Σε αυτό που είπες τώρα,
ότι ενδεχομένως να ήθελε να γυρίσει και στην πατρίδα του, είναι κάτι το οποίο ζητά να κάνει ο Νόρντ Ντάμπραμπαντ, τη ΣΑΕΚ, η οποία κάθε χρόνο, πάντα σε τέτοια περίοδο, λέει ότι εντάξει, λίγο κουράστηκα, λίγο ηλικία, λίγο ότι μου λείπει η πατρίδα, η οικογένεια κτλ. Θέλω να γυρίσω στην Ολλανδία. Και μάλλον τώρα θα γίνει πράξη αυτό. Ο Νόρντ Ντάμπραμπαντ τώρα στα 36-37. Ίδιο... Δεν είναι κάτι παράλογο να συμβεί. Ήδη ένα παίκτη που αποχαιρέτησε την ΑΕΚ, μια που λέγαμε νωρίτερα για την ΑΕΚ, είναι ο Σέρχιο Αραούχο. Στον οποίο η Ένωση δεν έκανε πρόταση για ανανέωση συμβολέου. Ναι, γιατί περίμενε ότι θα τα βρουν κάποια στιγμή οι δύο πλευρές. Και είχαν καλές σχέσεις να πω ότι ήταν. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια προστριβή στις σχέσεις των δύο πλευρών, αλλά η ΑΕΚ έκρινε ότι. Από εδώ κλείνει ο κύκλος. Ο Αραούχο δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει στην ομάδα. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ΑΕΚ και με την κατάκτηση των δύο τίτλων, τα δύο πρωταθλήματα. Οπότε πιστεύω ότι στη νεότερη ιστορία της ΑΕΚ ο Αραούχο έχει πολύ σημαντικό χώρο, πολύ σημαντική θέση. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ είναι πλέον ο πρωταθλητής Ελλάδος και θέλει να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα στην Ευρώπη. Αυτό έχει αφήσει να εννοηθεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου μέσω και του Ιβάν Σαββίδη, του μεγαλομετόχου και ιδιοκτήτη της ομάδας. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τρέξει γρήγορα κάποιες υποθέσεις, καθώς η παρουσία του στα προκληματικά του Champions League επιβάλλει γρήγορο και ταχύτατο σχεδιασμό. Με το θέμα του ρόστερ. Όπως όλα δείχνουν, πάντως θα υπάρχουν ανανεώσεις παικτών όπως του Σβάμπ ή του Μουρκ, παικτών οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα στη φετινή πορεία. Ερωτηματικό αποτελεί η παραμονή ή όχι του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς υπάρχει πρόταση ιδιαίτερα υψηλή από τη Σάλτσμπουργκ με 15 εκατομμύρια. Θυμάσαι που σε μια εκπομπή παλιότερα είχαμε αναφέρει ότι η Σάλτσμπουργκ, χωρίς να ξέρουμε κάτι, ότι η Σάλτσμπουργκ είναι ομάδα που αναδεικνύει, που είναι, είναι το ενδιάμεσο σκαλοπάτι για έναν παίκτη ταλαντούχο ποιοτικό όπως το φτιάχνει και αργότερα παίρνει για αυτά τα δικά του ωφέλη. Δηλαδή, το συζητούσαμε στην εξής λογική, ότι ο Κωνσταντέλιας, αν και το ίδιο το παιδί έχει τη φιλοδοξία και τις βλέψεις γενικότερα. Και τις βλέψεις να πάει σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, να πάει στην Αγγλία, να πάει στη Γερμανία, να πάει στην Ισπανία, να πάει στην Ιταλία, να πάει στα top 5 προαθλήματα και να κάνει καριέρα, ότι πιο καλό για την καριέρα του θα είναι να πάει στο ενδιάμεσο πρωτάθλημα που λέμε. Για ένα-δύο χρόνια. Για ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Να ψηθεί. Και είχαμε αναφέρει το όνομα της Σάλτσμπουργκ. Είχαμε πει το όνομα της Σάλτσμπουργκ ότι είναι νομίζω ότι η εκπομπή Φλάσσασπορ είναι πρωτοχώρα. Είχαμε πει το όνομα της Σάλτσμπουργκ που είναι το ιδανικό σκαλοπάτι να είναι το τραμπολίνο για να σου δώσει όθηση για το πιο ψηλό και το καλύτερο πρωτάθλημα. Και πόσες περιπτώσεις. Είδατε τι έγινε. Χάλαντ, Σομποσλάι που παίζει τώρα στη Λίβερπουλ. Βέρνερ. Γίνεται χαμό. Δηλαδή, πα στη Σάλτσμπουργκ, παίρνει μεταγραφή. Αντεγέμι που είναι τώρα στη Λίβερπουλ. Αντεγέμι και πώς το λένε, ο Μιναμίνιο. Είναι πάρα πολλοί παίχτες που πήγαν στη Σάλτσμπουργκ, φάνηκαν στο Champions League. Και μετά η καριέρα τους πήρε τα πάνω της. Γι' αυτό όταν σας τα λένε οι δύο ρεπόρτερ εδώ πέρα. Είχαμε πει το όνομα της Άρπουρ. Και ναι, η Άρπουρ που ήρθε να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη πρόταση. Βέβαια υπάρχει το όνομα του κυρίου Ντεσπότοφ που κυκλοφορεί σε τουρκικά δημοσιεύματα. Τον θέλουν για να πάει στην Μπεσίκτας, κάτι το οποίο δεν θέλει ο ίδιος ο παίκτης. Έχει πει ότι το μέλλον του είναι στη Θεσσαλονίκη και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει βρει τη μυθάκι του. Στον Ολυμπιακό κοιτάνε και αυτή τη ανανεώσει κάποιων παικτών, ειδικά αυτών που είναι υποδανεισμό. Βλέπε Κάρμο, βλέπε Τσικίνιο, βλέπε κάποιους άλλους. Ο πιο πάντως ικανοποιημένος παίκτης φαίνεται ότι είναι ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος κλείνει πραγματικά μία σεζόν ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα του. Ως αρχηγός σήκωσε το Conference League. Ολυμπιακός έκανε πάρα πολύ καλό φινάλε, όπως ο Φορτούνης. Πήρε
μαζί με τον Ποντένσιο πιστεύω ότι πήραν στις πλάτες τους. Στη... Και τον Ελκάμπη φυσικά που ήταν. Τον Ελκάμπη είναι εντάξει, είναι το. Ξεχωριστό κεφάλι. Είναι το, τερματικό. Είναι το τερματικό. Ο δηλαδή, τερματικός σταθμός. Αυτός που, που παίρνει τη μισή πάσα, τη μισή μπάλια και την κάνει γκολ. Αλλά για να φτάσει ο επιθετικός να σκοράρει πρέπει να το έρθει η μπάλα από τα μετώπιστα, από τις πίσω γραμμές. Και μια τώρα που λες ότι πρέπει να έχει κάποιον κατάλληλο παίκτη για να πάρει την πάσα, μου δίνεις εσύ την assist για να πάω στο έτερο Σταθόπουλο, αυτό του Παναθηναϊκού που ακόμα ναι μεν η χρονιά έχει τελειώσει εδώ και αρκετές ημέρες μετά τον τελικό του Παπαθεσσαλικού, ωστόσο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ποιος θα είναι ο νέος προπονητής. Και πρέπει να γίνει άμεσα γιατί πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία. Η προετοιμασία που ξεκινάει νομίζω στις. Τώρα, νομίζω 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου και... με τα εργομετρικά κλπ. Και πρέπει ο Παναθηναϊκός να. Ναι, γιατί 25 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο παιχνίδι. Για τον κύριο Παλή, για τον δεύτερο προβληματικό γύρο. Και πρέπει να έχει ήδη πρώτα τον προπονητή και μετά τους παίκτες που θα συνεχίσουν τη νέα αγωνιστική περίοδο. Φυσικά. Και, να... και μια και το είπε τώρα για το. Για τον Europa League, ναι. Α, για Ξεραπίδη βγαίνεις. Ναι, οι αντίπαλοι, πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι ο Άγιαξ, η Μπράγκα, η Μόλντε, η Ραπίδη Βιέννης, η Τραμπζονσπορ, η Σέρκλ Μπρις, η Ριέκα, η Κροατική και άλλοι δύο αντίπαλοι πιθανοί θα προκύψουν από, το, από τα ζευγάρια που αφορούν την Σέριφ Τίρασπορ και την Μάριμπορ, τη Σλοβένικη. Πλην Άγιαξ, και Μπράγκα πάλι γιατί ναι, συνήθως ναι. Τώρα συνήθως γίνονται κάποια παιχνίδια της κλήρωσης ότι έχεις ένα αντίπαλο που το ξαναφέρει πάντα πολύ σύντομα. Τα περισσότερο σώρο γίνεται αυτό. Οπότε αν μου έλεγες πού να ποντάρει στην κλήρωση εγώ θα έβαζα Μπράγκα. Και όμως εγώ θα ήθελα για κάποιον δικό μου προσωπικό λόγο να πει τη γέννηση. Ναι, σωστά, σωστά. Καταλαβαίνω τον προσωπικό σου λόγο. Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι στην επικαιρότητα παίζει το όνομα του Μαουρίτσιο Σάρι. Ναι, ναι, και είναι και πολύ ψηλά στη λίστα. Και οι πληροφορίες και πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Η πρόταση είναι από ό,τι προκύπτει και από το ρεπορτάζ από ελληνικές πηγές αλλά και από το περιβάλλον του προπονητή στην Ιταλία και από τους ρεπόρτερ τους Ιταλούς, είναι ότι η πρόταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα το μεσημέρι σήμερα υπήρξαν κάποιες διφορούμενες απόψεις, κάποια διφορούμενα ρεπορτάζ με συνάδελφο από την Ιταλία να λέει ότι χάλασε οριστικά και ότι ο Σάρι απέρριψε τον Παναθηναϊκό, άλλος ο οποίος νωρίτερα έχει απορρίψει και τη λέξη. Ο Γιανλούκα Τιμάρτζιο να το πούμε ότι έδωσε την είδηση, την πληροφορία ότι με ένα λακωνικό tweet ότι ο Σάρι απέρριψε τον Παναθηναϊκό. Υπήρξε μετά tweet ενός ανταγωνιστή του Δημάρτζιο, του Αλφρέντο Πεντουλά, οι οποίοι θεωρούνται και αυτοί οι δύο θεωρούνται αυθεντίες στη μεταγραφολογία στην Ιταλία και είπε ότι ο Σάρι δεν έχει δώσει ακόμα την απάντηση του στον Παναθηναϊκό. Και υπάρχει ένα... Δεν ξέρω τώρα εσύ τι πόσο θα έδινε σε αυτή την περίπτωση. Να γίνει ναι ή όχι. 50-50. Το ανεβάζει ψηλά. Γιατί πέρα του Μαουρίτσιο Σάρι που πραγματικά έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόταση, ακολουθούν ονόματα όπως του Νίκο Κόβατς, ναι. Με θητεία στην Bayern Μονάχου πριν από λίγα χρόνια και στην Άιντραχτ. Και στη Ζάλτσμπουργκ νομίζω ήταν. Ναι. Και είναι του Ρούντι Γκαρσία, προπονητή που μάθαμε στη Μαρσέη, στην Ρώμα. Ήταν στη Ρώμα και φέτος στο πρώτο κομμάτι της σεζόν στην Νάπολη και απολύθηκε μετά από 12 αγωνιστικές. Είναι επίσης του Χόρχε Σανπάολη, πρώην προπονητή της Σεβίλης και εθνική Αργεντινής. Ναι, πάντως αν ο Παναθηναϊκός θα ήταν ευχής έργο για αυτό να καταλήξει στην περίπτωση του Μαουρίτσιο Σάρι, γιατί είναι ένας προπονητής που να το δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι είναι στην προσωπικότητα, στο χαρακτήρα, στο ταπεραμέντο του, στο πώς βλέπει τα. Πώς βλέπει το ποδόσφαιρο και πώς βλέπει την κοσμοθεωρία των αθλημάτων κτλ. Είναι να το πούμε ότι θα αποδειχθεί αν έρθει στον Παναθηναϊκό, θα αποδειχθεί ο ποδοσφαιρικός αταμάν. Είναι ένας προπονητής που ξέχωρα από τις ικανότητές του,
Ναι, και... Το ποδόσφαιρο που έχουν παίξει διαχρονικά οι ομάδες του είναι ένας προπονητής που λέει τα πράγματα ευθεία κατά πρόσωπο. Δηλαδή, και πέρα από αυτό, είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι, παρότι είναι 65 χρονών, ναι, είναι συνεχώς τα τελευταία 10-12 χρόνια σε ανωδική πορεία. Είναι σε ανωδική πορεία. Και... Δεν είναι δηλαδή, ναι, και... χωρίς να θέλω να πω άσχημη κουβέντα για το Fatigue Terim, Χριστό, που τελευταία ήταν σε, ναι, μία κάμψη. Ναι, Χριστό. Ο Σάρι ήταν μέχρι το Μάρτιο ήταν στη Λάτσιο. Ακριβώς. Την οποία Λάτσιο τη σεζόν 2022-23 την είχε στη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια Νάπολη. Παίζοντας πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Φέτος, στη χρονιά που ολοκληρώθηκε μάλλον, δεν κατάφερε να έχει την ίδια επιτυχία και την ίδια συνέχεια, παίζοντας πάντως στους ομίλους της Champions League, και ήρθε σε προστριβή με τη διοίκηση για κάποιες μεταγραφικές επιλογές και όχι μόνο, και επιλογές από διτήριο, και ο ίδιος απαρνήθηκε ένα πλουσιοπάρχο συμβόλαιο και παραιτήθηκε. Ακριβώς. Ναι. Και εκεί θέλω να... και εκεί είναι αυτό που σου λέω, ότι στο χαρακτήρα του είναι ευθεία και στο πρόσωπο. Δεν υπολογίζει ούτε πολιτικό κόστος που λέμε, ούτε αντιδράσεις. Και με τον Σάρι, να ξέρεις ότι αν έρθει στον Παναθηναϊκό, αν συμβεί αυτό το... αν υπάρξει αυτή η εξέλιξη, οι συνεντεύξεις τύπου θα αποκτήσουν τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι ατακαδόρος, είναι... Είναι ο Ρικ Πιτίνο του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου. Είναι ατακαδόρος όμως και ο Αταμάν, θα πει πράγματα που θα σου μείνουν και γενικώς οι συνεντεύξεις τύπου θα έχουν τρομακτικό ενδιαφέρον. Είναι και αθυρόστομος, δηλαδή αν... Αλλά οι περισσότεροι Ιταλικοί έχουν αυτό. Θα το διαπιστώσεις, τύπου Μαλεζάνη, θα το διαπιστώσεις ότι οι συνεντεύξεις τύπου, αν συμβεί αυτή η εξέλιξη, θα έχουν τρομακτικό ενδιαφέρον. Για να δούμε. Είδαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα και... Το βράδυ θα έχει υπάρξει η οριστική του απάντηση, γιατί και ο Παναθηναϊκός πιέζει. Ακριβώς. Και από το ποδόσφαιρο πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ εκεί όπου είχαμε το Παναθηναϊκό πρωταθλητή Ευρώπη στο Final Four του Βερολίνου. Mm-hmm. Τρίτη θέση για τον Ολυμπιακό, νίκοντας τον μικρό τελικό την Φενερμπάχτσε. Και μετά και... από 12 χρόνια ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Final Four και 13 στις κατακτήσεις τροπέων. Ο Ολυμπιακός για τρίτη συνεχή διοργάνωση είδε να του φεύγει η κούπα μέσα από τα χέρια. Εντάξει, φέτος όχι τόσο. Όσο τις δύο προηγούμενες σεζόν σίγουρα, και πλέον οι δύο ομάδες επικεντρώνονται στην έναρξη των τελικών, των play-off που ξεκινάνε αύριο. Αύριο στις 9 και 4 στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κάθος Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Με το πλεονέκτημα έδρας, και είμαστε σε μια συνθήκη στην οποία ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια μάλλον της Α1 φέτος, της Basket League, ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει τις νίκες στα δύο μάτς που έκριναν τίτλους, στο Super Cup και το Κύπελλο Ελλάδος και τα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Εντάξει, ξέρουμε ότι μια μονομαχία Παναθηναϊκού Ολυμπιακού πάντα, ναι, δεν μπορεί να έχει απόλυτο νικητή. Και είχαμε σήμερα και την συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών και των δύο αρχηγών, Έρκιν Άταμαν και Γιώργος Μπαρτζόκας από τη μία πλευρά, ο Κώστας Λούκας και ο Κώστας Παπαγκολάου από την άλλη, σε πολύ καλό κλίμα, και δόθηκαν μάλιστα και ατάκες και γενικά ήταν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, μακάρι να μείνει έτσι αυτή και στους τελικούς. Να θυμίσουμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι είχαμε τις δύο ομάδες τα ημιτελικά να περνούν με Παναθηναϊκό στο εμπόδιο του Άρη με 2-0 νίκες. Mm-hmm. Θα σας πω ακριβώς πώς είχε το πράγμα. 89-71 ανοίξει ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι και 83-72 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι. Στα δεύτερα παιχνίδια που έγιναν στις έδρες του Περιστερίου και του Άρη, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 65-80 και ο Ολυμπιακός με 71-84 για να γίνει αυτό το 2-0. Καθώς η σειρά κρινόταν στις δύο νίκες, ενώ των τελικών είναι στο best of 5. Και είναι κάτι που το ήθελε, πιστεύω, και η ίδια οργανωτριαρχή, να μην υπάρξουν είτε στον μεγάλο. Ναι, για να μην παρατείνει η σειρά, γιατί. 14 Ιουνίου είναι η deadline. Είναι deadline, γιατί πρέπει και στη συνέχεια να συγκεντρωθεί η αποστολή της εθνικής ομάδας για το προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ, που θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου.
Ακριβώς. 2 μετά Ιουλίου είναι η διοργάνωση. 2 μετά Ιουλίου και θα πρέπει να προετοιμαστεί η Εθνική για το πρώτο Ολυμπιακό τουρνουά. Και μάλιστα και ο προπονητής Εθνικής, ο Βασίλης Πανούλης, μετά το δεύτερο παιχνίδι του Περιστερίου με τον Ολυμπιακό, είχε δηλώσει ότι θα έπρεπε το πρωτάθλημα να είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα, ως deadline, ως προκειμένου η Εθνική να έχει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Βέβαια, να πούμε ότι η τρίτη θέση θα κριθεί σε μονό παιχνίδι, ανάμεσα στο Περιστέρι και τον Άρη. Θα γίνει την Πέμπτη στο Χριστό Ανδρέας Παπανδρέου. Για πρώτη φορά στα χρονικά μονό παιχνίδι και όχι σε σειρά τριών ή και παραπάνω αγώνων. Στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική περίοδο. Και οι δύο ομάδες πάντως πήγαν αρκετά ψηλά στην Ευρώπη φέτος, και το Περιστέρι και ο Άρης. Και την παρουσία του στο Final Four του BCL. Ενώ και ο Άρης βρέθηκε στα knockout, στα play-off, στα μπαράζ μάλλον του EuroCup. Αξιοπρόσεκτη πορεία. Κάνοντας από την Προμετέη. Από την Ουκρανική Προμετέη, ενώ το Περιστέρι ηττήθηκε από την... Μετέπειτα πρωταθλήτρια Μάλαγα. Όχι, την Τενερίφη. Το Περιστέρι. Στο ημιτελικό. Στο ημιτελικό, ναι. Ναι, μπορούμε να κάνω εγώ. Είναι με την Τενερίφη του γνωστού μας από την παρουσία του, τη βραχύβια παρουσία του στον Παναθηναϊκό, τον Kyle Guy. Λοιπόν, μιας που λέμε για τελικούς, να πούμε και, και τους διαιτητές, καθώς αύριο θα είναι οι κύριοι Παπαπέτρου, Καρπάνος και Θεωνάς. Στο μάτς της Παρασκευής, στο ΣΕΦ θα είναι η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Τσολάκος και ο κύριος Αγραφιώτης. Ναι, γιατί η κυρία Τσαρούχα, ο Παναθηναϊκός, έχει καταθέσει αίτημα εξαίρεσης. Ακριβώς, για τους ευνόητους λόγους. Από τον ορισμό της στους τελικούς. Και την ερχόμενη Δευτέρα που θα γίνει το τρίτο παιχνίδι είναι η Μπουρσανίδης, Πιτσίλικας και Μαγκλογιάννης. Όλα αυτά για να ολοκληρωθεί γρήγορα η σεζόν και να έχει η εθνική ομάδα περισσότερο καιρό στην προετοιμασία της για το προολυμπιακό τουρνουά. Και παρακαλάει ο Βασίλης Πανούλης και γενικώς οι πάντες της Εθνικής, να είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε ο Βασίλης Πανούλης ότι θα είναι στο προολυμπιακό. Εγώ άλλο λέω ότι παρακαλάει να πάει η σειρά των τελικών του NBA να φτάσει στο 7ο παιχνίδι και να παίζει ο Λούκα Ντόντσιτς ως τις 24 με τον Ντάλλας ως τις 24 Ιουνίου που είναι το αν πάει η σειρά στα 7 παιχνίδια στο τελικού Celtics Mavericks το τελευταίο παιχνίδι είναι στις 24 Ιουνίου, είναι ορισμένο για τις 24 Ιουνίου και μετά είναι λιγότερο από μία εβδομάδα. Ναι, λιγότερο από μία εβδομάδα με την έλεξη του προολυμπιακού, οπότε... Ναι, αλλά αυτό όμως ξέρεις ότι από την άλλη είναι υπέρ του παίκτη, γιατί θα είναι... Βέβαια και ο Ντόνσιτς, επειδή είναι, να το πούμε λαϊκά, ψυχάκια με την εθνική του ομάδα και μισή μέρα κενό να έχει, θα πιστεύω ότι θα έρθει. Τελική πέφτει νωρίς για ύπνο, ξυπνάει το πρωί και πάει για παιχνίδι. Θα πάρει το αεροπλάνο και θα ενισχύσει δηλαδή την... Αλλά, εντάξει. Και ποια είναι η διαφορά, ότι ο Μεν Τότσιτς, εάν γίνει αυτό που λέμε 24 Ιουνίου, τελευταίο παιχνίδι τελικών 7ο, θα πρέπει να είναι παρόν μετά για κάποιες προπονήσεις, τουλάχιστον 2-3 προπονήσεις με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας για το προολυμπιακό του τουρνουά. Η κλάση του Ντόνσιτς είναι τέτοια που και χωρίς προπονήσεις θα του πούνε. Και λέμε αυτό. Τι να πούμε για τους Έλληνες παίκτες, οι οποίοι καλώς έχονται των πραγμάτων. Εγώ σου λέω το ένα σενάριο που λέει να τελειώνει την ερχόμενη Δευτέρα, 10 του μήνα, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-0 ή αντίστοιχα ο Ολυμπιακός το 3-0. Από τις 10 μέχρι και τις 21 Ιουνίου που υπάρχει το πρώτο φιλικό με την. Νομίζω και την Πολωνία είναι το φιλικό, γιατί ακολουθούν και δύο παιχνίδια στο τουρνουά Ακρόπολης. Mm-hmm. Πάμε για μεγάλο κενό. Ναι. Κάτι που σημαίνει ότι πιο έτοιμος θα έρθει ο Ντόνσιτς παρά οι Έλληνες παίκτες. Σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Γιατί και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει να αγωνιστεί. Λόγω του τραυματισμού του που πάνω από 1,5 μήνα. Που του στέρισε τη συμμετοχή στα play-off του NBA και στη σειρά με τους Indiana Pacers. Είναι άγνωστη η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί. Γιατί είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που αντιμετώπισε σοβαρό τραυματισμό. Ακριβώς. Δεν είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό που να του στερήσει συμμετοχή σε κρίσιμα παιχνίδια. Δεν λέμε τώρα για ένα διάστημα που θα του στερήσει
αυτά ήταν... ή κάποιο πρόβλημα που θα του θέτησε τη συμμετοχή σε 2 ή 3 παιχνίδια κανονική περίοδου, έχασε τα play-off. Λοιπόν, και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με Στίβο, καθώς είχαμε την ισοφάριση του ρεκόρ του ατομικού από τον Εμμανούλη Καραλή σε meeting. Έφτασε τα 5.72. Αυτό έγινε σήμερα. Αυτό έγινε προχθές, το Εμμανούλη Καραλή. Και μάλιστα η Εθνική, η οποία θα μπει τώρα με μεγάλη αποστολή 53 αθλητών και αθλητριών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, στις 5 του μήνα ξεκινάει, αύριο. Μέχρι την Κυριακή νομίζω είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Νομίζω ότι περιμένουμε πολλή διακρίση, ειδικά από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι και ο κράκτης αυτής της Εθνικής. Είναι η Κατερίνα Στεφανίδη. Είναι αθλητές οι οποίοι ψάχνουν έστω και τελευταία στιγμή διακρίσεις και επιδόσεις για να πάνε στην Ολυμπιάδα. Οπότε περιμένουμε τα πολλά. Να περάσουν τα όρια. Οπότε ναι, είναι μια διοργάνωση στην οποία όντως η ελληνική αποστολή περιμένει αρκετές διακρίσεις. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Καλώς έρχονται των πραγμάτων. Από το Γιάννη Γιαννούλα. Και την ερχόμενη Τρίτη, επειδή θα είναι και μετεκλογικά, θέλω να μου κάνεις ανάλυση και για τις ευρωεκλογές. Βεβαίως. Και από μένα σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, καθώς δεν είχαμε προλάβει να το πούμε. Πλέον μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτά λοιπόν, ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Στο επανειδή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.